Λοιπόν, είδαμε τις φωτογραφίες όλες και έχω να σας πω ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα από εδώ και πέρα και ο Αλέξανδρος Σταύρου και η Μαριάννα του Μασάτου που είναι μαζί μας, παρακαλώ, να έχει πρόβλημα. Γεια σου, Μαριάννα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν έχω δει πιο ωραίο κοριτσάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο είναι? 16,5 μηνών. Δηλαδή και αν το συγκρίνεις με τα παιδιά της Αντζελίνα Ζολή με του Μπρατ Πιτ, είναι πιο ωραία η δικιά σας. Ευχαριστούμε και αντικειμενικά έτσι. Δηλαδή έχει κάτι χυλάκια. Έτσι. Ματάκια πίσω. Έχει τα μάτια τα αυτά με μπλε μάτι, νύτη. Τι θα κάνετε, ξανθώ? Θα κάνουμε τάμα στην Παναγιά, να μας την φροντίζει και να μας την προσέχει, να μην μας κακοπέσει. Τι πάθατε μόλις την είδατε στο νοσοκομείο? Στο μευτήριο τέλος πάντων. Όλοι οι γονείς, παιδιά, πιστεύω. Δηλαδή, τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να νιώσει άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση συναισθήματος από αυτό. Και κάθε μέρα, βέβαια, που βλέπεις το θαύμα της του να μεγαλώνει, που να λέει μπαμπά όλη την ώρα. Μπαμπά, ε. Το θαύμα να λέει μπαμπά. Λέει μπαμπά. Μπαμπά και εντάξει. 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 Ότι είναι όλα εντάξει. Εντάξει. Ναι, λέμε λογάκια λίγο. Λίγα όμως. Πόσο είναι τώρα, είπες? 16,5 μηνών. 16,5. Περπατάει κανονικά. Ναι, τρέχουμε. Τρέχουμε. Τώρα τρέχουμε. Και εσύ? Ναι. Εγώ ναι, αυτή είναι νύφη. Είναι πολύ ωραία. Είναι βέβαια μεγαλύτερη του. Εντάξει, Μαρκέ, εσύ πόσο μεγαλύτερη του? 2 μήνες είναι. 2 μήνες. Ποιο είναι πιο χάζος από τους δυο σας με το παιδί, εσύ ή ο άντρας σου? Εξίσου. 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 Προβλήματα έχουμε και δύο. Ναι. Μάνα μου λέει ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει τέτοιος μπαμπάς στον κόσμο. Τι κάνει δηλαδή? Η μαμά σου το λέει, ναι, δηλαδή πεθερά. Η οποία μαμά μου είχε και μεγάλη χαρά που το έμοιαζε, τον γεννήθηκε, ήταν φτιστή. Και λέει, αχ, μοιάζει το Αλέξανδρο. Πλέον να σου να μην ήσουν η μάνα μου, να το καταλάβω. Τι σκάρα. Εντάξει, έχει και ωραίο γαμπρό γι' αυτό. Ναι, βέβαια, εντάξει. Και τι, ο Αλέξανδρος δηλαδή τι κάνει, ας πούμε, πώς εκδηλώνει την αγάπη του και τη χαρά του για τη μικρή? Ό,τι τρέλα μπορεί να βάλει ο νου σου. Τι δηλαδή, για πες. Οτιδήποτε. Που τρέχει, της γράφει τραγούδια, την κυνηγάει, της τραγουδάει. Τα πάντα. Της γράφει τραγούδια. Της είχε γράψει ένα πριν γεννηθεί και γενικώς όταν κάθεται στο πιάνο, τραγουδάει και κάτι. Α, πες και πιάνο. Και μόλις ακούει πιάνο, λέει παπάς και κοιτάει κατά εκεί που είναι το πιάνο. Παίζει πιάνο ο Αλέξανδρος? Παίζει διάφορα όμως κόσμο. Εσένα σου είχε γράψει τραγούδι? Όχι. Έτσι όπως το λέω. Έτσι όχι. Τι εννοείς έτσι όχι? Είναι άλλη αγάπη. Ναι, δεν είναι. Δεν κάθεσαι πιάνο να σου παίξει, ρε παιδί μου, και να. Παίζει μουσική, παίζει μέσα στο σπίτι. Παίζει μουσική. Και η μικρή ακούει περισσότερο τις μελωδίες παίζει. Έχει τραγουδάει κάποια στιγμή, έχει δικά του τραγούδια έτσι κι αλλιώς. Αγράφει δικά του, Εύκολο είναι. Εύκολο. Εύκολο. Δηλαδή το πιο δύσκολο της είναι τώρα που βγάζει τα πίσω δοντάκια, που ξύπνησε σήμερα σε 6, ξέρω, και προχτές 6 και 4, που ξυπνάει λίγο νωρίτερα από το κανονικό της. Για πρωί, δεν ξυπνάει το βράδυ? Όχι καλέ, από 4 μηνών έχουμε τελειώσει αυτά. Μπράβο σας. Κοιμόμαστε όλη νύχτα από 4 μηνών. Τι λες τώρα? Εμείς πρώτη φορά χθες. Κοιμήθηκε σε ρίγη. Τι λες? Άντε, καλή αρχή, παιδιά. Ευχαριστώ το καλό. 14 μηνών, 13. Εντάξει, είναι αγοράκι. Τα αγοράκια είναι πιο δύσκολο. Και είναι εντάξει, και είναι και θέμα χαρακτήρα, πιστεύω. Δεν είναι μόνο το ότι είναι κορίτσι. Φαντάζομαι και κάποια κορίτσια δεν κοιμούνται τόσο πολύ. Εμάς κοιμήθηκε το βράδυ και η τελευταία του λέξη ήταν τούρτα. Ξύπνησε το πρωί και πάλι τούρτα, είπε. Φαντάζομαι ότι όλο το όνειρό ήταν τούρτε. Έβλεπα τούρτε το βράδυ. Σε ποιον έμοιασε άραγε? Έλαμπτε. Βγαίνετε βόλτε. Με τη μικρή, όσο μπορούμε, ναι. Όσο μπορούμε. Εσύ τώρα τι έχετε πρόβες όμως? Ξεκινάμε αύριο. Αύριο είναι η πρεμιέρα. Αύριο θα ξεκινήσουμε η έναρξή μας βασικά. Ναι. Στο θέατρο Αθηνά με οπότε, το Σαγαπάω. Κάτσε λίγο. Τις πρόβες πότε τις ξεκινήσατε, Μαριάννα? Έχουν τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Απρίλιο. Οπότε υπήρχαν αρκετές μέρες που έλειπες, ώρες πολλές. Ναι, ναι. Πώς ήταν αυτό, πώς το αντιμετώπισες? Πολύ δύσκολο ήταν γιατί. Είσαι πιο δυνατή, γιατί εσύ είσαι της λογικής από ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει. Όχι, είμαι. Όταν τα πράγματα πρέπει να γίνουν, παίρνω τη φόρα μου και τα κάνω να γίνονται γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όταν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, επειδή δεν είχα αποχωριστεί το παιδί ποτέ. Ήμασταν όλο το 24ωρο μαζί. Φίλασες, κατάφερες? Ναι, όσο μπόρεσα, ναι. 3 μήνες, ναι. Αλλά γενικώς με το παιδί ήμουνα και είμαι. Θέλω να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ κοντά της, γιατί τα 3 πρώτα χρόνια είναι τα σημαντικά. Έτσι. Τα σημαντικά. Τα υπόλοιπα την το πετάς? Όχι, αλλά εν διάφορη περιπτώσει τα 3 πρώτα χρόνια είναι τα πιο σημαντικά στη διαμόρφωση του μέλλοντός της και προσπαθώ τουλάχιστον να την περνάει από το χέρι μου και εγώ και ο πατέρας της αντίστοιχα. Να προστατεύουμε τη διαδρομή της για το μέλλον. Να ασφαλίσουμε όσο μπορούμε. Και πώς αισθάνθηκες? Περίεργα. Περίεργα. Δεν μου ήταν εύκολο. Αλλά έπρεπε να γίνει και για το δικό της το καλό. Και για το δικό μου. Έπρεπε κάποιες στιγμές δηλαδή να δει ότι. Γιατί ξέρεις, αν είσαι και όλη την ώρα
ακουμπάς κάπου, μετά δεν μπορείς να σταθείς και μόνος. Και να αυτονομηθείς και να συνηθίσεις και σε άλλους ανθρώπους. Έτσι. Τώρα... Τη βαφτίσατε, σωστά. Τη βαφτίσαμε. Σκέφτεστε να κάνετε άλλο τώρα γρήγορα ή όχι? Καλά, αν δεν γίνει γρήγορα, δεν θα γίνει και ποτέ. Έτσι το πιστεύεις αυτό. Και λένε, και λένε οι ψυχολόγοι... Το πιστεύεις αυτό. Ναι. Ότι δεν θα, αν ναι. Γίνει... Όχι, θέμα ηλικίας. Δεν είναι θέμα ότι... Ξέρω και οικογένειες που κάνανε παιδί έχουν τα αδέρφια διαφορά και 5 χρόνια και 7 και 10 και 15. Προς Θεού, αυτά συμβαίνουν. Απλά είναι θέμα ηλικίας. Εντάξει. Πόσο πια να. Ναι, είναι πάντως η ιδανική διαφορά είναι μέχρι 3 χρόνια. Για να μεγαλώσουν μαζί ουσιαστικά, ας πούμε. Ναι. Εγώ το λέω γιατί κάποιοι, αυτό που λένε, που λέει ο Γιώργος, ότι αυτό ισχύει, αυτό λένε όλοι, ότι είναι καλό να μεγαλώνουν μαζί. Και εκτός ότι είναι καλό να μεγαλώνουν μαζί, τώρα τι κουράγια μετά από αν περάσουν πολλά χρόνια. Ή πρέπει να περάσουν πάρα πολλά για να ξαναπεί. Ή πάρα κουράγια. Πολλά, ναι. Γιατί αλλιώς στα 5 χρόνια πάνω που έχεις, ξέρεις, αρχίζει το παιδί και πηγαίνει στο προνήπιο, φεύγει, δηλαδή αρχίζει και μπαίνει η ζωή πάλι σε ένα ρυθμό. Αυτό να το ξαναδιακόψεις για να το αναστείλεις και αυτό και από την αρχή είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα το σκέφτεσαι. Είσαι ζεστή. Ναι, θα ήθελα. Αλλά αυτό εντάξει είναι γίνει δύσκολο. Και ο Αλέξανδρος. Χαρά στο κουράγιο. Απλά είναι, τα πράγματα δεν είναι, η ζωή πια δεν είναι τόσο εύκολη για πολλούς λόγους και τρόπους. Εννοείς του σήμερα ή του με σήμερα. Την αλλαγή του παιδιού στο σπίτι σας? Όχι, 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 με το σήμερα. Με την πραγματικότητα του 2012 στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον πλανήτη, στο όλο το πακέτο αυτό. Απλά εντάξει, καλό είναι να μην ασχολούμαστε με το δυσάρεστο μέρος και να δούμε και λίγο τι. Ευχαριστώ. Πώς φάνηκε αυτό που έγινε το πρωί? Φαντάζομαι δεν το είδα κανονικά, το είδα μακριστοποιημένα. Θες να το δείξω λίγο, ναι. Να μου πεις? Το είδα, γιατί θέλω, δεν θα θέλω την άποψη. Είναι, το θεωρώ αγρευτικό, δεν θα ήθελα να το δω. Δεν θες να το δεις? Το θεωρώ, κατά πρώτον είναι ένα παράδεικτο πράγμα. Χτυπάς δύο γυναίκες, δηλαδή πόση μαγκιά θέλει να χτυπήσει δύο γυναίκες και μετά να κρύβεσαι. Θεωρώ ότι δεν. Δεν φταίνε βέβαια μόνο αυτοί, φταίνε πολλά. Ποιοι φταίνε? Οι πάντες φταίνε. Για την κατάσταση του τώρα φταίνε οι πάντες. Το κακό ξεκινάει χρόνια πριν και έρχεται μέχρι τώρα που απλά έφτασε στην άκρη και το είδαμε. Μια χώρα που απροειδοποιείται, πηγαίνει στην καταστροφή και όλοι ζούμε σαν άνθρωποι κανονικά, οργανώνουμε τις ζωές μας, παίρνουμε δάνεια σαν λαός, παίρνουμε αυτοκίνητα, σπίτια, ξέρω ότι παίρνει ο καθένας. Και ξαφνικά μια μέρα λέει: Α, να σου πω, αυτό δεν έχει δουλειά. Και μόνο το απροειδοποίητο είναι ενοχή μεγάλη. Εσείς πόσο ανασφάλεια αισθάνεστε που είστε και οι δύο ηθοποιοί σε ένα επάγγελμα που ουσιαστικά είναι, το έχουμε συζητήσει με πολλούς συναδέλφους σας, ψάχνεις για δουλειά δύο φορές το χρόνο, ας πούμε. Η ανασφάλεια έτσι κι αλλιώς είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς. Mm. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει να ζούμε με την ανασφάλεια. Mm. Απλά τώρα τα πράγματα είναι αγρευτικά. Γιατί δεν είναι μόνο το πότε θα βρεις δουλειά, είναι και το πότε θα σε πληρώσουν, αν σε πληρώσουν. Γιατί αν εσύ χρωστάς κάπου. Το κάπου δεν σε ρωτάει αν πληρώθηκε. Σου λέει: Σωστό. Α, πρέπει μέχρι την τάδε του μηνός να έχετε καλύψει τις υποχρεώσεις σας. Και λες: Ναι, τις δικές μου υποχρεώσεις ποιος θα τις καλύψει. Το συζητάτε αυτό με τον Αλέξανδρο, ας πούμε. Βέβαια και τα συζητάμε. Τι. Δεν μπορεί να μην τα. Αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο φιρουλή-φιρουλά. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε κρίση. Και αυτά που βλέπουμε οφείλουμε να τα σχολιάζουμε και να τα συζητάμε, γιατί με αυτά πρέπει να. Να μάθουμε να πορευόμαστε. Πώς θα τα αποφεύγουμε και κυρίως πώς δεν θα φτάσουν στο παιδί μας. Μάλιστα. Στο θέατρο τώρα αύριο ξεκινάμε. Αύριο ξεκινάμε, ναι. Σ' αγαπάω, αλλά. Έχει υπό. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση, μας έλεγε. Μας είχε πει και ο Ιωσήφ. Ναι. Ναι. Είναι μια παράσταση, παιδιά, πάρα πολύ αστεία. Με πολύ συγκινητικά τη κομμάτια, αλίμονο. Δηλαδή, αλλά... τι είναι. Κοίτα να δεις. Είναι η ιστορία δύο ζευγαριών. Είναι γεννημένα και μεγαλωμένα και τα τέσσερα παιδιά σε μια λαϊκή γειτονιά. Αλλά οι μεν είναι πλούσιοι. Όχι. Οι μεν παρέμειναν στη γειτονιά τους με την αγάπη προς την καθημερινότητά τους και προς το παρελθόν τους. Οι άλλοι δύο αποφάσισαν ότι αυτό δεν το αντέχουν, δεν το θέλουν και θα το παρακάμψουν. Μάλιστα. Και κάνοντας ό,τι χρειαστεί προκειμένου να συμβούν αυτά που εσύ είναι που να συμβούν. Εσύ που είσαι, που έμεινε στη γειτονιά, που έφυγες. Εγώ έμεινα. Εσύ και ο Αλέξανδρος μείναμε, η Αλεξάνδρα που και η έλεγα και θα σας τέργεζε το διαφορετικό. Ναι, μας είπατε και σνόπ. Δεν είμαστε σνόπ. Έτσι φαίνεται πάντως. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο άντρας φαίνεται σνόπ γιατί δεν έχει δύο χρόνια τώρα μας φέρνει συνέντευξη. Όχι, όχι. Όχι. Μας δύο χρόνια το έχω. Δηλαδή, ούτε συγγνώμη, θα το πω τώρα ούτε εγκόμενα τα. Το έχουν κάνει προσκλήσει 100 φορές από την τηλεόραση. Το είπα και πριν ότι δεν είναι θέμα σνόπ. Ένας άνθρωπος όταν δεν κάνει κάτι δεν είναι επειδή το σνομπάρει. Μπορεί να αισθάνεται πολύ αμήχανα αυτό. Και να τον φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση εσύ προσκαλώντας τον συνέχεια και υποχρεώνοντάς τον να το αρνείτε εκείνος. Καλά, εντάξει, δεν το ξανακαλώ. Λοιπόν, ας μην πάρει τηλέφωνο εκείνος και ας πού έρχομαι.
Είναι ντροπαλό. Δεν είναι θέμα ντροπαλό. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ότι οι άνθρωποι δεν τα αντέχουμε όλα. Δεν είμαστε γεννημένοι όλοι για όλα. Δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Έτσι στην τηλεόραση ποτέ. Έχει παρευρεθεί σε συνέντευξεις μόνο γιατί, για τον Γιώργο το Λεμπέση, που πια δεν υπάρχει στη ζωή, για χαρτίρι του Γιώργου και για χαρτίρι της Έλληνας Σακρίτα. Είναι οι δύο φορές που έχει βρεθεί. Αλήθεια. Στο παρελθόν, αν έχει υπάρξει κάπου, δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε και ενδεχομένως αυτό να ήταν ένας παράγοντας που τον οδήγησε, δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν είναι το καλύτερό του. Ναι. Μπορεί να δώσει άπειρες συνεντεύξεις στον έντυπο. Στον έντυπο τύπο, θα έλεγα. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά στο ζωντανό είναι κάτι που δεν το θέλει. Το συγχωρούμε, πες. Αλλά δεν είναι και για συγχώρεση, απλά δεν το θέλει. Δεν είναι. Τι, ναι, δεν αλλά πρέπει να σου πω κάτι όμως. Πρέπει να καταπολεμήσεις το. Γιατί να το καταπολεμήσεις αυτό. Υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σημαντικά να καταπολεμήσεις τη ζωή σου από το να βγεις να δώσεις μια συνέντευξη. Σωστό είναι και αυτό. Στην τηλεόραση. Σωστό είναι. Έχουμε να παλέψουμε όλοι με τα θηρία του εαυτού μας και της καθημερινότητάς μας, που το να κάτσεις να καταπολεμήσεις τώρα την ανάγκη σου ή τη μη ανάγκη σου, την ενόχλησή σου να βγεις στην τηλεόραση είναι το λιγότερο. Γουστάρετε που παίζετε μαζί. Βέβαια. Είναι ένας τρόπος για να είμαστε μαζί πρώτα απ' όλα σε κάποιες ώρες της μέρα. Ναι. Το γεγονός ότι είστε. Γιατί τις άλλες ώρες. Άμα δουλεύει, έχει γυρίσει. Άμα ξεχωριστέ δουλειέ έχουν. Αν δηλαδή δουλεύει τόσες ώρες και μετά δουλεύουμε και σε χώρια θέατρα, πότε θα βρισκόμαστε. Ξέρεις, τα πράγματα είναι. Πες μου, άμα είναι ξεχωριστά ή θα δουλέψετε, φυσικά και θα δουλέψουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό είναι. Απλά μπορείς να έχεις και αυτή τη συνθήκη που και να είσαι με τον άνθρωπό σου και με έναν άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς μιλά στον ίδιο κώδικα. Mm-hmm. Γιατί έχει εξασφαλίσει και το συντροφικό μέρος του πράγματος, αλλά και το συναδελφικό. Σωστό. Πίστεψέ με, δεν είναι. Ήταν δική σας επιλογή ή έκατσε τώρα. Όχι, έκατσε. Α, έκατσε. Έγινε πρόταση έγινε και στους από δύο. Από κοινού. Ναι, ναι. Έγινε και στους δυο μας. Από τον Γιώργο τον Βάλαρη και από τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο που έχουν γράψει το έργο της παράστασης. Ο Γιώργος ο Βάλαρης το σκηνοθετεί κιόλας. Τι μέρες θα παίζετε? Θα παίζουμε από Τετάρτη έως Κυριακή βραδινές. Σάββατο θα έχουμε και απογευματινή. Α, ωραία. Δηλαδή διπλή Σάββατο και τις υπόλοιπες μονές. Και μέχρι πότε θα το πάτε? Δηλαδή συνήθως τα καλοκαιρινά θέατρα μέχρι πότε πάνε? Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου σίγουρα. Και Αύγουστο κανονικά έτσι. Κοίτανε στο Αθηνά το θέατρο που είναι η παράστασή μας, το Ιδερυγνή. Είναι ένα θέατρο το οποίο παίζει και χειμώνα και καλοκαίρι. Ναι. Η οροφή ανοίγει. Οπότε και το καλοκαίρι, ακόμα και στις βροχερές μέρες, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Παίζουμε. Αν το καλοκαίρι παραταθεί, επίσης δεν έχουμε πρόβλημα. Αν έχει. Δηλαδή, μπορούμε να είναι πάντως καιρό που λέμε, θα τα πούμε είναι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τον Αύγουστο που υποτίθεται τώρα, όταν υπήρχαν λεφτά, άδειαζε η Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αδειάσει φέτος. Τι να αδειάσει, καλέ, μη γεμίσει να λες. Ναι. Σωστό και αυτό. Πάντα παίζουν καλοκαιρινά θέατρα. Κοίτα, να δεις, η δική μου η εμπειρία στα καλοκαιρινά θέατρα, επειδή έχω και χρόνια, είναι παλιά ήταν πίτα το καλοκαίρι. Γέμιζαν. Ήταν, ναι, γιατί. Δεν μπορούσε να κάτσει σπίτι. Εκτός αυτού και τα χρήματά του τα έδινε στο θέατρο. Μετά υπήρξε ένα διάστημα που επειδή υπήρχαν περισσότερα χρήματα, ο κόσμος έφευγε. Γιατί? Έφευγε Σαββατοκύριακο. Έφευγε Σαββατοκύριακο που είναι η πιο δυνατή μέρα. Υποτίθεται για το θέατρο, το δυνατό διήμερο. Mm-hmm. Στο θέατρο πια δεν ίσχυε. Γιατί ο κόσμος έφευγε. Σωστό. Δηλαδή, πήγαινε τρίμερα από εδώ, από εκεί. Πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί. Οπότε το Σαββατοκύριακο ήταν μέχρι και άγριο, μπορούσα να, μπορώ να σου πω, στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τις τεράστιες επιτυχίες που δεν τις σταματάει τίποτα. Αν εξαιρέσουμε αυτό, ήταν. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι ξαναρχίζει. Ξαναρχίζει ο κόσμος και δεν μπορεί να φύγει. Είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει 10 κάτι ευρώ έως 20 στα θέατρα, συνήθως εκείνη τιμές, και έχουν κατέβει. Πολύ πιο εύκολα για να περάσει τη βραδιά του. Με χρώμα και άρωμα η παράσταση. Ναι. Μας έλεγε ο Σίφ, θα έχει και βασιλικούς, θα έχει και αυτά. Έχουμε να δούμε ένα βιντεάκι. Έχουμε. Τι βασιλικούς. Βεβαίως. Όχι βασιλικούς.